Την ήττα από το ΠΑΟ γνώρισε το απόγευμα τη Τετάρτη η ΑΕΚ Κομωτινή στο πλαίσιο τη φάση των 16 του κυπέλλου Ελλάδα του Βόλη. Η ομάδα του Ηλία Κρύου συνέχισε τι καλέ εμφανίσει από τη στιγμή που προσθέθηκε στο δυναμικό Ρουσλάν Σέφτσοφ και έδειξε πω θα πουλήσει ακριβά το ντομάτι τη ενόψη συνέχεια του πρωταθλήματο. Ο ΠΑΟ ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση κατακτώντα το πρώτο σετ 25-13, αλλά και την ομάδα βρει έβγαλαν αντίδραση και με μπλοκ του Δαλακούρα ισοφάρισε 1-1 με 27-29. Οι δύο ομάδε συμβάζαν στου σκόρ και στο τρίτο σετ, αλλά μετά το 20-20 ο ΠΑΟ με αντεπίθεση διαρκέ κατέξε το σετ με 25-21 και έκανε το 2-1. Η κούρση του φιλοξενούμενου αφενό και αφετέρου το δεδομένο πω ακολουθεί ένα αγώνα τελικό με την ΝΑΕ Καθηνών για την ομάδα τη Κομωτινή έδωσε τη δυνατότητα στο ΠΑΟ να κυριαρχήσει το τέταρτο σετ για να το κατακτήσει με 25-15. Η προσοχή όλων στην ΝΑΕ Κομωτινή είναι στραμμένη στο Σαββατιάτικο ντέρμπι με την ΝΑΕ στην Αθήνα, στο οποίο η ομάδα τη Κομωτινή θα κυνηγήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στη μάχη που δίνει για την παραμονή στη Volley League.